από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας αλλοδαπός υπήκος Πακιστάν, ο οποίος μαζί με ακόμη δύο ομοεθνείς συνεργούς του, διέπραξαν απαγωγή δύο αλλοδαπών υπηκών Πακιστάν και ληστεία σε βάρος τους. Ειδικότερα, οι τρεις δράστες, προσποιούμενοι ότι έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν τους δύο υπηκούς Πακιστάν τα θύματα στην Ιταλία, έκλεισαν ραντεβού στο χωριό Λάπα της Δυτικής Αχαΐας. Στη συνέχεια, απήγαγαν τα δύο θύματα και τα μετέφεραν σε πρόχειρο παράπηγμα στο χωριό Νέου Πράσιο. Εκεί τους αφαίρεσαν τα χρήματα που είχαν στην κατοχή τους και ένα κινητό τηλέφωνο. Με το κινητό τηλέφωνο αποπειράθηκαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους στο Πακιστάν προκειμένου να ζητήσουν 2.000 ευρώ για κάθε αλλοδαπό υπήκο Πακιστάν. Τα δύο θύματα κατάφεραν να λυθούν μόνα τους και να ειδοποιήσουν την ελληνική αστυνομία. Ξημερώματα χθες το πρωί, άντρες του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας μετέβησαν στον χώρο του παραπήγματος, όπου συνέλαβαν μέσα σε αυτό τον έναν από τους τρεις δράστες, ενώ επιπλέον βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν το κινητό τηλέφωνο ενός θύματος.